Ανοχήρωτες παραλίες και η πολαιότητα των γονέων είναι τα δύο στοιχεία που οδηγούν στο να χάνονται παιδικές ζωές στις παραλίες. Γονείς που ταΐζουν τα παιδιά τους και μάλιστα καμαρώνουν πως τα τάισαν πρώτα και μετά πήγαν για μπάνιο. Οι γιατροί φωνάζουν, κάποιοι όμως επιμένουν. Και όταν συμβεί το μοιραίο, είναι πλέον πολύ αργά. Για όλους μας ισχύει αυτό. Δεν πρέπει ποτέ να πάει ένας να κολυμπήσει αν έχει φάει τουλάχιστον 2 ώρες πριν το... Αν δεν έχει πάει πριν από 2 με 3 ώρες το λιγότερο. Mm-hmm. Το φαγητό για να χωνέψει, να αρχίσει να γίνεται η πέψη, πρέπει να ορισμένες ώρες. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, το ταπεράκι είναι μια συνήθεια από παλιά. Δεν πνιγόντουσαν τα παιδιά τόσο πολύ, γιατί γονήσαμε δίπλα τους. Όλα δείχνουν πως ο 8χρονος Παναγιώτης Γιαχαλής είχε φάει πριν τον μπάνιο του στην Καλόγρια. Κολυμπούσε, έκανε βουτιές, όμως το κακό τον χτύπησε στην τελευταία βουτιά. Και όπως έχω μπει τέλος πάντων μέσα με το φίλο μου και παίζουμε, μου ρίχνει την μπάλα, που ρίχνω την μπάλα, την ξαναρίχνει, μου φεύγει λίγο προς τα πίσω η μπάλα, γυρνάω, μαζεύω την μπάλα, κοιτάζω ως συνήθως και τον κόσμο γύρω-γύρω, βλέπω παιδιά να παίζουν, μεγάλους, βλέπω και το συγκεκριμένο παιδί, θα συγχωρέσω, πιο πέρα. Δεν δίνω σημασία, πώς κάνει ο καθένας βουτιά και κοιτάζει κάτω, δεν μου τράβηξε κάτι την προσοχή, την ξαναπετάω την μπάλα στο φίλο μου, την ξαναπετά, μου ξαναφεύγει προς τα πίσω η μπάλα, γυρνάω, ξαναβλέπω πάλι τον κόσμο, βλέπω το παιδί το συγκεκριμένο στην ίδια θέση. Πώς ήταν δηλαδή? Ήταν μπρούμητα, πώς κάνει κάποιος βουτιά, ναι. Μπρούμητα στον αφρό, ναι. Με χέρια και πόδια, αλλά αυτό που μου κίνησε την περιέργεια... Ακίνητο. Εξής, ακίνητο. Βλέπω από τη μύτη του και από το στόμα του ότι είχαν βγει κάποια άφρη και κάτι τέτοια. Έτρεξα κατευθείαν, το πιάνω το παιδί, το σηκώνω για να δω τα μάτια ορθάνυχτα. Και δεν ανέπνεε. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα πρέπει να έπαθε αναρρόφηση αφού βρέθηκαν ποσότητες φαγητού στη θάλασσα. Όταν παιδιά τα οποία έχουν φάει και το στομάχι τους είναι γεμάτο, κάποια στιγμή μπορούν να κάνουν ένα μεμετό. Να γυρίσει φαγητό επάνω. Και αυτό φράζει την τραχεία. Από την άλλη πλευρά, οι παραλίες λόγω κρίσης παραμένουν αφύλακτες. 4 ναυαγοσώστες στην Καλογρία, το Γενισκάρι, τη Λακόπετρα και την Κάτω Αχαΐα πιάνουν από σήμερα δουλειά αφού πρόσφατα ο Δήμος Δημαίων κατάφερε να εξασφαλίσει κονδύλι για την πρόσληψή τους. Οι γιατροί πάντως προειδοποιούν. Οι ναυαγοσώστες πολλές φορές δεν προλαβαίνουν να κάνουν τίποτα. Όταν είναι μια παραλία τεράστια όπως είναι της Καλόγριας, mm-hmm. και έχει ένα ναυαγοσώστη, δεν προλαβεί να μαζί ή να κάνει κάτι. Και δεύτερον, mm-hmm. οι ναυαγοσώστες θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό. Πιστεύω και νομίζω, χωρίς να έχω στοιχεία απόλυτα, mm-hmm. ότι οι περισσότεροι ναυαγοσώστες είναι παιδιά νεαροί, οι οποίοι θέλουν να περάσουν την ώρα τους, να βγάλουν και να χάρουν την λύκη. Mm-hmm. Και πολλοί πηγαίνουν και εθελοντικά. Χωρίς να έχουν την εμπειρία όμως. Τα περισσότερα περιστατικά παιδιών που κινδυνεύουν παρατηρούνται σε ρηχές θάλασσες. Για ποιο λόγο? Γιατί μειώνεται η προσοχή των γονέων. Και δυστυχώς τα περισσότερα συμβάντα είναι σε τέτοιες θάλασσες. Δεν είναι σε βαθιές θάλασσες ή σε θάλασσες που είναι αγριεμένες. Γιατί νιώθουν περισσότερο ασφαλείς οι γονείς και τα αφήνουν τα παιδάκια? Νιώθουν ακριβώς ασφαλείς. Mm-hmm. Και δεν ξέρουν ότι σε νερό το οποίο δεν κινδυνεύει ουσιαστικά, mm-hmm. θεωρητικά κανένας, στην πράξη όμως κινδυνεύουν. Γιατί το μικρό παιδί δεν μπορεί να κολυμπήσει, mm-hmm. πρώτον. Δεύτερον, έχει την άγνοια του κινδύνου, mm-hmm. τις περισσότερες φορές. Mm-hmm. Και τρίτον, οι γονείς οι ίδιοι αναποθέτουν την εμπιστοσύνη τους στη ρηχή θάλασσα.